Τι μου γίνεσαι, αγαπητέ μου θεατάκο. Αυτό εδώ. Είναι το καινούριο μου μικρόφωνο. Τα λεφτά από το YouTube φυσικά. Και δεν μου το αγόρασαν γιατί δεν βγάζω λεφτά από το YouTube. Με το καινούριο μου μικρόφωνο θα ακούς πλέον τη φωνή μου κρυστάλλινη. Σαν την κρυστάλλινη φωνή του μαθητή μου του Κωνσταντίνου, που γι' αυτό το λόγο του αναθέτω πάντα να διαβάζει τις εκφωνήσεις από τα προβλήματα όταν κάνουμε μάθημα στην τάξη. Ορισμένη ποσότητα αλκηνίων όρθων χωρίζεται σε δύο ισομέρια. Το πρώτο μέρος. Απολαυστικότατος. Σήμερα θα σου κάνω ένα πολύ όμορφο πειραματάκι με κάποιες χημικές ουσίες συνήθεις υπόπτους στα πειράματα της Smart Chemistry. Ο λόγος για το πυκνό θηϊκό οξύ H2SO4 και το υπερμαγκανικό κάλιο KMnO4 που παρέα με την πιο χαμηλών τόνων εθανόλη CH3-CH2OH θα δώσουν ένα φαντασμαγορικό σοου πυροτεχνημάτων το οποίο θα φωταγωγήσει ολόκληρη την περιοχή μέσα σε αυτόν το δοκιμαστικό σωλήνα. Πάμε λοιπόν! Αφού πρώτα πάρω τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και γίνω λίγο περισσότερο cool από ό,τι είμαι, βασικά πολύ περισσότερο cool από ό,τι είμαι, θα αναμίξω το πυκνό H2SO4, την CH3CH2OH και το KMNO4 για την αντίδραση που παράγει πυροτεχνήματα κάτω από το νερό. Κανονικά η αντίδραση θα έπρεπε να λέγεται πυροτεχνήματα ανάμεσα στην CH3CH2OH και το H2SO4 με KMNO4, αφού νερό δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου στο όλο εγχείρημα. Προφανώς, για λόγους marketing, δόθηκε ο τίτλος πυροτεχνήματα κάτω από το νερό και όχι πυροτεχνήματα ανάμεσα στην CH3CH2OH και το H2SO4 με KMNO4. Πολύ προσεκτικά, με ένα σταγονόμετρο, ρίχνω πυκνό H2SO4 μέσα στον δοκιμαστικό σωλήνα. Ακόμα πιο προσεκτικά, χύνω το μισό μπουκάλι CH3CH2OH πάνω στο τραπέζι και λίγο μέσα στον δοκιμαστικό σωλήνα, με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται δύο φάσεις υγρών, όπως μπορείς να παρατηρήσεις. Και τώρα είναι η ώρα του KMNO4, του βασιλιά των οξυδοτικών ουσιών. Προσθέτω δύο βαρβάτες κουταλιές KMNO4 στο μείγμα CH3CH2OH H2SO4, σβήνω τα φώτα και τα όργανα αρχίζουν. Το KMNO4 διαπερνά τη φάση της CH3CH2OH χωρίς αντίδραση και φτάνει στη φάση του H2SO4. Το KMNO4 αντιδρά με το H2SO4 και παράγει το πολύ ασταθές επτοξίδιο του μαγκανίου MN2O7, το οποίο ανέρχεται και πάλι στη φάση της CH3CH2OH και την οξυδώνει. Από την αντίδραση, το MN2O7 αναφλέγεται και εκρήγνεται, παράγοντας διοξίδιο του μαγκανίου MNO2 και οξυγόνο O2. Με άλλα λόγια, πυροτεχνήματα κάτω από το νερό. Οκ, τώρα θα το βουλώσω και θα σε αφήσω να απολαύσεις το θέαμα που παρόμοιό του μπορείς να συναντήσεις μόνο στην τελετή λήξης του πατρινού καρναβαλιού. Αυτό ήταν το πείραμα με τα πυροτεχνήματα κάτω από το νερό. Ελπίζω να σου άρεσε. Αν δεν σου άρεσε, μπορείς να ψάξεις το κανάλι μου στο YouTube για να βρεις κάποιο άλλο πείραμα που πιθανώς να σου αρέσει. Αν ψάξεις και πάλι δεν βρεις κάποιο που να σου αρέσει, δεν πειράζει. Τουλάχιστον εγώ θα έχω πάρει τα views. Είμαι ο Δημήτρης, αυτό είναι το καινούριο μου μικρόφωνο και τα λέμε στο επόμενο πείραμα.